Στον πάγο μπαίνουν οι πληστηριασμοί για περίπου 700.000 ακίνητα που έχουν το ρόλο εμπράγματων εξασφαλίσεων για δάνεια ύψους περίπου 40 δις ευρώ, τα οποία τώρα βρίσκονται στα χέρια των φαντς. Ο Άριος Πάγος δένει τα χέρια των φαντς να βγάλουν στο σφυρί ακίνητα την ώρα που τρέχουν σχεδόν 789 πληστηριασμοί για αυτή την εβδομάδα από τους συνολικά 167.000 αναρτημένους. Πιο συγκεκριμένα, βάσει των επίσημων στοιχείων, 2022 συνολικά ολοκληρώθηκαν 38.205 πληστηριασμοί, ενώ 12.779 ανεστάλησαν και 221 ματαιώθηκαν. Για να έρθει ο πρώτος μήνας του 2023 και μέχρι στιγμής να έχουν αναρτηθεί 8.645 πληστηριασμοί και να είναι σε αναστολή 2.014, ενώ 20 φαίνεται πως έχουν ματαιωθεί. Η κυβέρνηση, η κυρία Βλαμίτσου, έχει κάνει το νομοθέτημα το οποίο έπρεπε να έχει κάνει. Δεν έχει προχωρήσει το ζήτημα του πτωχευτικού κώδικα όσο θα θέλαμε, αλλά δεν συμμετέχουν πάρα πολύ. Είναι ένα ζήτημα σύνθετο και επίσης είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να δούμε και για το μέλλον, γιατί βλέπετε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχώς αυξάνει τα επιτόκια. Άρα εδώ ελοχεύει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί και μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Mm-hmm. Άρα είναι πάρα πολύ καθαρό ότι υπάρχουν οι δυνατότητες επίλυσης των προβλημάτων. Πρέπει όμως να δούμε και το μέλλον τι ακριβώς θα κάνουμε. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως το προηγούμενο διάστημα είχαμε και μία απόφαση από το μονομελέσποτο δικείο Καβάλας, η οποία ουσιαστικά ακύρωσε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας, μία υπόθεση που είχε τρέξει ο δικηγόρος Κώστας Αντωνιάδης. Καταρχήν να πω ότι είναι μία πολύ σημαντική απόφαση που εξεδόθη από το μονομελέσποτο δικείο Καβάλας και με την οποία ακυρώνει μία διαδικασία που ήταν αφενός μεν βγήκε κάποια διαταγή πληρωμής και συνέχεια θα γινόταν και ο πληστηριασμός ενός ακινήτου κάποιου με δανειολήπτη. Εδώ πρέπει να τονίσω και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας ότι κάποια στιγμή οι συστημικές τράπεζες πουλήσανε, μεταβιβάσανε όλες το χαρτοφυλάκιό τους που είχαν κατά των δανειοληπτών από διάφορες αιτίες, είτε από στεγαστικά δάνεια, είτε από επιχειρηματικά δάνεια, είτε από κάρτες, είτε από καταναλωτικά δάνεια, σε κάποια funds, κάποιες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες όμως αυτές οι εταιρείες είχαν την έδρα τους στο εξωτερικό, κύριε Τζεμιδάκη, ναι. Κυρίως στο Δουβλίνο αλλά και στο Λουξεμβούργο. Αυτές οι μεταβιβάσεις αυτού χαρτοφυλακίου που γίνανε, όπως είπα, από τις συστημικές τράπεζες στις εταιρείες ειδικού σκοπού, που είχαν την έδρα τους στο εξωτερικό, στη συνέχεια αυτά τα funds, επειδή για διάφορους λόγους οικονομικούς αλλά και γραφειοκρατικούς δεν μπορούσαν να κινηθούν κατά των δανειοληπτών, μεταβιβάσαν τις απαιτήσεις τους σε εταιρείες διαχειρήσεων εδώ στην Ελλάδα, που είχαν την έδρα τους στην Ελλάδα. Αυτές όμως οι εταιρείες των διαχειρήσεων είχαν το δικαίωμα μόνο να κάνουν κάποιες εξοδικαστικές ενέργειες. Δηλαδή να παίρνουν τηλέφωνα στους δανειολήπτες όταν σταματούσαν να πληρώνουν τα δάνειά τους, να κάνουν κάποιες εξώδικες οχλήσεις, αλλά σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του Αρείου Πάγου δεν μπορούσαν να βγάλουν και διαταγή πληρωμής κατά των δανειοληπτών. Γιατί αυτό το δικαίωμα το είχαν τα ξένα funds, τα οποία όμως είπα ότι δεν προχωρούσαν σε διαταγές πληρωμής, σε δικαστικές ενέργειες, γιατί αυτό ήταν κάτι πολύπλοκο και ήταν και κάτι χρονοβόρο και ακριβό και πολυδάπανο.